Αφιερωμένη λοιπόν αμιγώς στην αυτοδιοίκηση και η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο πλατό της εκπομπής τον κύριο Γιώργο Βλαχάκη, είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό της Μαρίας Καναβάκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Στην τελική ευθεία, πραγματικά, κύριε Βλαχάκη, λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, πριν από την ετοιμιγορία των δημοτών, τελικά η μάχη που κρίνεται, που βλέπετε εσείς ότι κρίνεται και θα κρυθεί το αποτέλεσμα. Είμαστε στο παραπέντε μετά από μια ιδιαίτερη προεκλογική περίοδο, θα έλεγα. Ήταν εν τη μέση του καλοκαιριού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμως νομίζω ότι έχει κρατηθεί ένα καλό κλίμα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Δημότης του Ηρακλείου θα πρέπει λίγο να αποσαφηνίσει τις προτάσεις που έχει από τους συνδυασμούς που αυτή τη στιγμή έχουν καταθέσει την υποψηφιότητά τους και ζητούν την ψήφο του κόσμου, ώστε να πάει στην Κυριακή έτοιμος και να ψηφίσει. Και επί της ουσίας αυτό θα ήθελα να σχολιάσω, ότι αυτή τη στιγμή οι προτάσεις που υπάρχουν για το Δήμο Ηρακλείου από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, επί της ουσίας έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα διοίκησης. Έχουμε ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο, έτσι με απλά λόγια, λέει εγώ μπορώ να διοικήσω με ένα τηλέφωνο, με μια μεσότητα επί της ουσίας που στηρίζεται σε μια λογική διοίκηση ενός τελείως διαφορετικού οργανισμού, το οποίο δεν έχει σχέση με αυτοδιοίκηση. Και υπάρχει επίσης και μια ακόμα πρόταση, η οποία νομίζω ότι είναι αρκετά θεωρητική και δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Ηράκλειο, είτε όσον αφορά στα δεδομένα τα τοπικά, τα πληθυσμιακά, είτε στα προβλήματα που όλο αυτό το διάστημα έχουν αναπτυχθεί. Και μάλιστα η δεύτερη αυτή πρόταση έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων που θα έλεγα ότι τα προηγούμενα χρόνια είχα την ευκαιρία να δείξουν τις δυνατότητές τους είτε στην προηγούμενη διοίκηση είτε και ακόμα παλαιότερα. Οι διαφορές αυτές, οι διαφορετικές προσεγγίσεις ή διαφορετική φιλοσοφία θεωρείτε ότι στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα και της προεκλογικής κουβέντας δεν έχουν αναδειχθεί όπως θα περίμενε κανείς? Δηλαδή δεν έχει πάει εκεί τόσο πολύ η συζήτηση αυτό? Θεωρώ ότι ήταν ένας βουβός αγώνας. Δηλαδή οι δημότες δεν είχαν την ευκαιρία αυτή που χρειάστηκε ίσως ώστε να μπορέσουν να δουν επί της ουσίας τις πραγματικές θέσεις επί των ουσιαστικών προβλημάτων του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Δεν μιλήσαμε τόσο για προγράμματα. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι δημότες στηρίζονται περισσότερο σε στοιχεία marketing για το τι θα ψηφίσουν παρά ουσίας και ανάλυσης ουσιαστικά των προγραμμάτων. Και όταν δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε έτσι μια δυνατότητα ενός πιο άμεσου διαλόγου, είτε τηλεοπτικού, είτε ραδιοφωνικού, είτε τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο, αυτή η πρόταση δεν έγινε. Αναφέρεστε στην περιβόητη πρόταση για debate. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία που χάθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, χάθηκε από τους δημότες η ευκαιρία να δουν τις δυνατότητες και των ανθρώπων οι οποίοι απαρτίζουν αυτούς τους συνδυασμούς και επιτέλους να διασαφηνίσουν και ποια είναι η πρόταση κάθε ενός από αυτούς. Ήταν μια προεκλογική περίοδος που ενδεχομένως κάποιοι επιχείρησαν να την κατευθύνουν με πυροτεχνήματα, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και όχι την ουσία. Μα νομίζω είναι έκδηλο αυτό. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ρωτήσετε 15 από τους 20 ανθρώπους αν έχουν αντιληφθεί κάτι σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές δηλώσεις των υποψηφίων, αμφιβάλλω ότι θα πάρετε απάντηση. Θα αρχιστούν σε κάποια σχόλια, στους αριθμούς των ανθρώπων οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις προεκλογικές συναντήσεις, στην αισθητική των φυλαδίων και των τηλεοπτικών σποτ, το TikTok που έχει μπει πολύ στη ζωή μας, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που νομίζω ότι ωραία είναι, αλλά δεν ξέρω αν την επόμενη μέρα θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του Ηρακλείου. Εκτός τα μπακέρας δηλαδή είναι όλα αυτά που λέτε. Είναι επικοινωνιακό περιτύλιγμα ουσιαστικά αυτό. Ναι, είναι σαφές. Δηλαδή νομίζω ότι σε τοπικό επίπεδο, επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι και επειδή τα προβλήματα υπάρχουν και αύριο το πρωί πάλι θα υπάρχουν, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα βασικό κριτήριο μόνο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο στην ουσία. Πέρα από το ποια θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή, κύριε Βλαχάκη, την επόμενη μέρα με το νέο αυτοδιοικητικό λοιπόν σχήμα, με το νέο δημοτικό σχήμα, βλέπετε περιθώρια συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις με όσα ακριβώς έχουν προϋποθεί και
τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις παρατάξεις αυτές. Σίγουρα δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκλεγούν, αλλά βλέπετε περιθώρια, γέφυρες συνεννόησης για μεγάλα ζητήματα που καίνε το Ηράκλειο. Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, αλλά καταρχήν το νέο μοντέλο διοίκησης, δηλαδή η ενισχυμένη αναλογική, νομίζω ότι λίγο αποτρέπει αυτή την λογική που αναφέρατε. Βέβαια, πάντα οι συνεργασίες είναι θετικές. Νομίζω ότι μπορεί να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τα δείγματα όμως συνεργασίας και από πρόσωπα που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στον προεκλογικό αγώνα, είτε με τη μία παράταξη είτε με την άλλη, νομίζω ότι τα δείγματα συνεργασίας τα οποία έχουν δειχθεί δεν είναι ενθαρρυντικά. Να πάμε λίγο και στις προκλήσεις για την επόμενη πενταετία, τα σοβαρά έτσι ανοιχτά μέτωπα στο Δήμο Ηρακλείου που θα πρέπει να λυθούν, να δρομολογηθούν. Τα προβλήματα είναι γνωστά και νομίζω ότι όλοι οι συνδυασμοί τα έχουν εντοπίσει σωστά. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επέμβει η κάθε δημοτική αρχή για να μπορέσει να τα λύσει. Ένα μεγάλο πρόβλημα θεωρώ στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή ότι είναι το πρόβλημα του νερού. Έτσι, έχουν γίνει αρκετές ενέργειες και βελτιώσεις στο υφιστάμενο δίκτυο, αλλά χρειάζεται πολύ δρόμο ακόμα. Η εξυγίαση επίσης της διανομής και της μέτρησης επιτέλους του νερού, γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του νερού το οποίο καταναλώνουμε δεν καταλήγει στις βρύσες μας, καταλήγει στο περιβάλλον από την παλαιότητα του δικτύου. Είναι τεράστιο το ποσοστό, κύριε Βλαχάκη, 40%. Είχε φτάσει το 50%. 50%. Νομίζω ότι με τις τελευταίες παρεμβάσεις πρέπει να έχει διορθωθεί, αλλά έχει φτάσει. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλο το. Ακριβώς. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα στο επίπεδο των χρεώσεων. Δηλαδή οι πάγιες χρεώσεις. Νομίζω ότι δεν είναι δίκαιες για το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν μεγάλοι καταναλωτές οι οποίοι θα πρέπει αναλογικά να πληρώνουν το αντίτιμο της κατανάλωσής τους και μικρότεροι καταναλωτές οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν και μια περιβαλλοντολογική συνείδηση σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετική και αυτή θα πρέπει να επιβραβευτεί. Να επιβραβεύεται με μικρότερη κατανάλωση, ακριβώς, λοιπόν. Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι είναι και αυτό το στοίχημα της επόμενης μέρας στο πράσινο στοιχείο πλέον. Μα είναι δεδομένο, κύριε Σφαγγένα, σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αυτό το επίπεδο της κατακεφαλήν κατανάλωσης ή χρήσης ακόμα και του αποχετευτικού δικτύου, να ξέρετε ότι μπορεί να εκτιμηθεί και να χρεωθεί ανάλογα στο νοικοκυριό. Όπως επίσης η παραγωγή απορριμμάτων. Έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι λεγημένα. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή. Απλώς ερχόμαστε να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε ένα κοινό, σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, το οποίο δεν έχει κατά ανάγκη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτά. Δεν λέω χειρότερη ή καλύτερα, όμως δεν έχει αυτά τα οποία είναι στους χώρους που εφαρμόζονται. Χρειάζεται λοιπόν πρωτογενώς να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον κόσμο, να τον κάνουμε να καταλάβει τη διαδικασία, τη μέθοδο και για ποιο λόγο, ποια θα είναι τα ωφέλη που θα αποκομίσει από αυτή τη διαδικασία, όχι να τον αναγκάσουμε ή να τον τιμωρήσουμε. Παρότι και να τον τιμωρήσουμε, ίσως χρειάζεται. Έχουμε μείνει πίσω σε αυτό, κύριε Βλαχάκη, και το κρατάω αυτό που λέτε, γιατί στην επιβράβευση του δημότη, του πολίτη, αλλά του δημότη, όταν μιλάμε το βαθμό της πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, στην επιβράβευση του δημότη όταν πράττει το σωστό και το βέλτιστο για το περιβάλλον. Όπως είπατε και εσείς, η μικρή κατανάλωση στο νερό, η ανακύκλωση, οι πρωτοβουλίες όμως για τις οποίες ο Δήμος καλείται να δώσει τα εργαλεία και να δώσει και τις πρωτοβουλίες εκείνες. Και όχι να βλέπουμε δημοτικά τέλη, πώς αυξήθηκαν, πόσο μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη και να μένουμε απλά σε ένα ποσό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο κέρδος. Επικεντρώνουμε τη συζήτηση, κυρία Σφαγιανάκη, πολλές φορές σε πράγματα τα οποία ίσως είναι χωρίς λόγο. Δηλαδή, αν το δείτε σε νούμερα. Ναι. Η όποια επιβάρηση ενός νοικοκυριού από τη μείωση ή την αύξηση των τελών είναι ένα ποσό τόσο ευτελές που νομίζω ότι ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε δύσκολα οικονομικά δεν είναι το κρίσιμο σημείο. Αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε είναι η ανταποδοτικότητα αυτών των τελών. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το λίγο ή το πολύ το οποίο πληρώνεις επιστρέφει σε ένα με κάποιο τρόπο. Και η κουλτούρα που αναπτύσσουμε γύρω. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι πιο πολλοί δημότες μας αντιλαμβάνονται ίσως στο Δήμο, και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές πόλεις. Αντιλαμβάνονται το Δήμο σαν ένα μέσο το οποίο όποια παραβατικότητα μπορεί να είσαι εσύ, αν μου επιτρέπετε ο όρος, στην καθημερινότητά σου, όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων σου, την κατανάλωση του νερού, τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι οδηγητικά στον δρόμο, θα έρθει να στο φτιάξει σαν να είναι υποχρέωση. Και εσύ, σαν δημότης, να μην έχεις κάποια υποχρέωση να κρατήσεις κάποιους κανόνες, κάποιες συγκεκριμένες τουλάχιστον βάσεις. Έτσι.
Ξεκινάμε λοιπόν, νομίζω, από ένα σημείο το οποίο λέγεται εκπαίδευση του κόσμου. Υπάρχουν τρόποι, ξεκινώντας από τα παιδιά, από τα δημοτικά σχολεία, από τα γυμνάσια και ούτω καθεξής, να αποκτήσουμε μια κουλτούρα σαν άνθρωποι. Και από εκεί και μετά, βεβαίως με τις ενέργειες του Δήμου, ο οποίος, και όχι μόνο του Δήμου, αλλά και των άλλων μορφών αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης, να έρθουμε να έχουμε επιτέλους μια καλύτερη συμπεριφορά στην καθημερινότητά μας έναντι και των συνανθρώπων μας πάνω απ' όλα. Κουλτούρα ανακύκλωσης μπορούμε να αποκτήσουμε, κύριε Βλαχάκη, γιατί νομίζω ότι η ανταπόκριση των Ηρακλειωτών δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Μπορούμε να αποκτήσουμε μια τέτοια κουλτούρα, πιστεύετε? Κύριε Σαββίδη, είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης, δηλαδή μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια πόλη η οποία έχουμε την τύχη να είναι ένας αρχαιολογικός χώρος στο σύνολό του. Έτσι. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνικές οι οποίες ουσιαστικά έχουν υπερσυγκέντρωση απορριμμάτων ή τέλος πάντων μια υπόγεια διαχείριση αυτών των πραγμάτων. Πρέπει να αναπτυχθεί μια κουλτούρα στο κάθε νοικοκυριό, ώστε και να μειώσουμε την παραγωγή των απορριμμάτων αυτών. Δεν ξέρω, θα πω ένα παράδειγμα εδώ, νομίζω το έχω αναφέρει και παλιότερα. Με τη σύζυγό μου, έτσι, πολλές φορές μετράμε, ας πούμε, τον όγκο των πλαστικών, το οποίο χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο των οικιακών απορριμμάτων. Έτσι, αυτό το πράγμα από μόνο του, και συμμετοχή του κόσμου θέλει στην αντιμετώπιση του, αλλά σίγουρα θέλει και κάποιες κεντρικές αποφάσεις. Δηλαδή, γιατί πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται όλα τα προϊόντα σε πλαστικά, σε πλαστικές συσκευασίες? Μήπως θα μπορούσε, ας πούμε, να έχουμε ένα άλλο τρόπο? Θέλει όμως και πρόσβαση στον κύκλο της ανακύκλωσης. Φυσικά, φυσικά. Έτσι, δεν έχουν όλες οι γειτονιές πρόσβαση στην ανακύκλωση και στο Ηράκλειο. Δεν έχουν, αλλά θα έλεγα ότι και αυτές που έχουν δεν γίνεται με σωστό ποσοστό. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ συχνή η εικόνα να βλέπουμε άδειους τους κάδους και της ανακύκλωσης και των οικιακών απορριμμάτων και γεμάτο το περιβάλλον γύρω από τους κάδους με σακούλες. Είναι δηλαδή, λειτουργούν λίγο διακοσμητικά, ας πούμε, οι κάδοι και όχι χρηστικά. Επίσης, είναι έκδηλο και δεν μπορεί κανείς να μην το δει αυτό το πράγμα, ότι σε κάθε κάδο αυτή τη στιγμή, μέρα παραμέρα ή και κάθε μέρα, πετάμε όλοι υλικά τα οποία δεν αφορούν οικιακά απορρίμματα. Δηλαδή, κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι μας και πετάμε τα μπάζα. Και μάλιστα τα πετάμε λίγα-λίγα για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα. Έτσι, θεωρητικά να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα. Και το καλό σενάριο μέσα εισαγωγικά είναι να το πετάξουν σε κάποιο κάδο απορριμμάτων και να μην το πετάξουν σε κάποια αυτοσχέδια χωματέρι. Ακριβώς. Αυτό το καλό σενάριο, όσο ειρωνικό και αν ακούγεται. Ναι, αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με οποιαδήποτε δυναμική ενός Δήμου. Όσο καλά οργανωμένος και να είναι και όσο δυνατότητα είτε προσωπικού είτε υλικοτεχνικής υποδομής και να έχει. Χρειάζεται συνείδηση. Κύριε Βλαχάκη, επειδή έχετε μια ειδίκευση στον ενεργειακό τομέα και στον περιβαλλοντικό, ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί τα επόμενα χρόνια να γλιτώσει πολλά χρήματα, πολλές δαπάνες με μια ενεργειακή εξοικονόμηση και των κτηρίων και των υποδομών του? Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία? Ναι, νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες κινήσεις και νομίζω ότι θα υπάρχουν και αρκετές στο άμεσο μέλλον. Είναι μια διαδικασία στην οποία και τα δημόσια κτίρια και σε μεγαλύτερες ακόμα κατασκευές, δηλαδή παραδείγματος χάρη σχολεία, νοσοκομεία, έτσι έχουμε μια διαδικασία να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κάποια μορφή ήπιων μορφών ενέργειας, είτε αυτή είναι φωτοβολταϊκά, είτε αιωλικά, είτε κάποιες άλλες τεχνικές. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες και πεπραγμένα σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, όπως είναι η εγκατάσταση ηλιακών φωτιστικών στους δρόμους, η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, ελαφρών οχημάτων, δηλαδή ποδηλάτων εντός της πόλης, που θα λύσει παράλληλα όχι μόνο το κομμάτι το ενεργειακό ή θα το βελτιώσει, γιατί να λυθεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα βελτιώσει ακόμα και την καθημερινότητα σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό και την επιβάρηση που δέχονται οι πόλεις από αυτή τη διαδικασία. Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην αγώνα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε.